Έλλη Κοκκίνου, Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, έρχεται στο Daily Couscous για μια μοναδική συνέντευξη. Εδώ είμαστε Daily Couscous, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως σας έχω υποσχεθεί από την αρχή, αυτή η εβδομάδα θα έχει το καλύτερο ξεκίνημα. Πρώτη καλεσμένη του 2021, ελπίζω, όχι, είναι γουρλού και γι' αυτό το λόγο την καλέσαμε, θα μας κάνει ποδαρικό, γιατί κοιτάζεις έτσι λίγο στραβά. Καταρχάς να σου πω ότι είσαι πανέμορφη, φτού σκόρδα. Όσο περνάει ο χρόνος, εσύ μικραίνεις. Ναι, το προσπαθώ. Η Έλλη Κοκκίνου, κυρίες και κύριοι, στην παρέα μας. Είσαι η πρώτη μας καλεσμένη, να ξέρεις. Και ήμουν και η τελευταία. Το θυμάσαι, για δύο χρονιές. Ήσουν δύο χρονιές τελευταία. Δύο χρονιές έχουμε κλείσει εκπομπή. Κοίτα, μαζί, αυτό το λέω πάντα. Η Έλλη Κοκκίνου είναι τα ιδρυτικά μέλη αυτής της εκπομπής. Opening closing κάνουμε. Καλώς σας βρήκα. Ολοκαίνωριο τραγούδι. Ναι. Αυτό το τραγούδι με το που το άκουσα, θέλω να ξέρεις, δεν μπορούσα να φανταστώ καμία άλλη να το λέει πέρα από εσένα. Όταν το άκουσα κι εγώ. Ταυτιστήκαμε σε αυτό. Πραγματικά και έγραψε πρώτα τη μουσική ο Γιώργος Κακοσέος και την έδωσε στον Νίκο Σαρή να γράψει τους στίχους. Πραγματικά με το που άκουσα το τραγούδι ήταν σαν να άκουγα εμένα. Και το τραγούδισε στον τέμο ο Γιώργος, ναι, ο Κακοσέος. Και πραγματικά ένιωσα ότι αυτό το τραγούδι είχε γραφτεί για εμένα και στην ουσία γράφτηκε πάνω μου. Το ξέρω. Δεν ήταν ένα τραγούδι το οποίο ήταν στο σιρτάρι. Το ξέρεις και εσύ εκ των έσω, έχεις πληροφορίες σου. Όχι, μα μόλις το άκουσα, το είπα του Γιώργου. Του λέω, φαντάζομαι, γιατί την Έλλη Κοκκίνου το έχεις γράψει. Προφανώς το γράψει για κάποιον άλλο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που ένας νέος καλλιτέχνης που πάει να στηριχθεί στα δικά του πόδια, στις δικές του δυνάμεις και ταλέντο, συνεργάζεται με έναν υπερταλαντούχο και τόσα χρόνια συνθέτη, καταξιωμένο ήδη, τον Νίκο Σαρή, στιχουργό, ναι, τον Νίκο Σαρή, με τον οποίο να σου πω ότι ήταν να συνεργαστούμε πριν κάποια χρόνια, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Αλλά ήρθε τελικά το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε η σωστή στιγμή να συνεργαστούμε και είναι πολύ όμορφο που συνεργάζεται ένας καινούριος με έναν παλιό. Σκαλοδρομία. Ναι, και δημιουργούν ένα τόσο όμορφο αποτέλεσμα. Μπορώ να σου πω ότι αυτό το τραγούδι είναι αυτοβιογραφικό όλου του πλανήτη. Νομίζω τι έχω τραβήξει, ναι. Πραγματικά ο καθένας μπορεί να το πει αυτό. Μπορεί να γίνει global επιτυχία. Ακριβώς. Έχουμε τραβήξει πολλά, φαντάζομαι και εσύ. Και εγώ έχω τραβήξει πολλά, άλλοι έχουν τραβήξει λιγότερα, άλλοι περισσότερα. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην έχουμε να τραβήξουμε πολλά από εδώ και πέρα. Ναι, έτσι. Εντάξει, νομίζω είμαστε στην τελική ευθεία. Έχουμε φάει το γάιδαρο, νομίζω είμαστε, ναι, στην ουρά γενικότερα. Άρα θέλει υπομονή και ψυχραιμία και λογική. Αλλά είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό το τραγούδι, γιατί αν και έχουν περάσει πολύ λίγες μέρες από την κυκλοφορία εγώ του. Εγώ βλέπω το βίντεο κλιπ πίσω, βλέπεις. Ναι. Είσαι μία κούκλα, επειδή μου. Ο χρόνος περνάει από πάνω σου και έχετε κάνει συμφωνία. Δεν το λέω να σου το πω. Να ξέρεις, αν έχεις ακούσει συνεντεύξεις μας, δεν κάνω τέτοια κοπλιμέντα. Σε ευχαριστώ. Συνήθως. Δηλαδή το κάνω μόνο. Δηλαδή το λέω σε εσένα και στην Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη είναι. Στην Ευρυδίκη, εγώ τη το έχω πει και στον αέρα. Ότι ο Θεός. Λέει, σου έδωσε τον Γιώργο Θεοφάνους, πρέπει κάπως να το ξεπληρώσω. Δηλαδή, πραγματικά. Και εσύ αυτό βλέπω. Δηλαδή, εγώ το έχω πει, δεν ξέρω αν μας έχεις ακούσει στο παρελθόν. Νιώθω ότι είσαι η Τζένιφερ Λόπεζ της Ελλάδος. Που είναι και εκείνη, με τον χρόνο έχει συμφωνία. Να πούμε την αλήθεια, όχι. Γιατί? Ναι, όχι. Εντάξει, κρατιέται καλύτερα. Και φαντάζομαι έχει πιο πολύ ελεύθερο χρόνο από εσένα, η Τζένιφερ Λόπεζ, η αλήθεια. Όχι μόνο. Δεν είναι ο χρόνος που είναι περισσότερο. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό. Που έχει πιο πολύ γενικότερα. Αλλά, όχι, και Ευρυδίκη πραγματικά είναι. Νομίζω ότι επειδή και Ευρυδίκη αισθάνεται παιδάκι, ναι, αισθάνεται κοριτσάκι. Και αυτό, ξέρεις, η ψυχολογική κατάσταση και το πώς αισθάνεται καθένας μέσα του παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το πώς θα είναι και η εμφάνισή του. Ξεκάθαρα. Γιατί είναι και θέμα ενέργειας. Είναι πάρα πολύ. Συμφωνώ, ταυτίζομαι 100%. Οι ρητίδες και οι ζάρες. Και σίγουρα έχει χαθεί η φρεσκαδούρα, ρε παιδί μου, που είχαμε πιτσιρίκες. Αλλά επειδή νιώθουμε ακόμα ενεργές και δραστήριες και πραγματικά νιώθω πιτσιρίκα
ξέρω ότι δεν είμαι, αλλά νιώθω πολλές φορές. Να πούμε και στον κόσμο που σας ακούει ότι είσαι και στρατιώτης. Δηλαδή δεν είναι ότι πας και λες junk food, δεν αθλούμε και όλο αυτό το πράγμα. Είσαι ένας άνθρωπος. Δεν είναι θέμα τύχης, νομίζω. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα μεταβολισμό ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όπως ο Κώστας ο Γκρέκας, ας πούμε. Που τις προάλλες είχαμε συναντηθεί, ο άνθρωπος τρώει ό,τι να είναι. Και πέτρες να τρώει. Δεν θέλω να το γνωρίσει. Δεν θέλω να το γνωρίσει. Δεν θέλω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς θα ήθελε να συνεχίσουμε. Ακούσαμε το Ολοκαίρι και το τραγούδι. Θέλεις να πάμε στο Να την αγαπάς, θες να πάμε. Θέλω να κάνεις πρόγραμμα εσύ. Πάμε στο Να την αγαπάς. Πάμε να τα ακούσουμε. Daily Couscous, εδώ είμαστε, Παναγιώτη, είμαι στο μικρόφωνο και δεν είμαι μόνος μου, ξεκίνημα εβδομάδας, κατάλαβες, είναι αυτό το σαρδάμ, είναι το άγχος γιατί σε έχω απέναντί μου. Ναι, γιατί δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Έχουμε ξαναβρεθεί από κοντά, δεν έχουμε κάνει μόνο τηλεφωνικό, έχεις δει. Αυτό ακούστηκε κάπως. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Όχι, καμία σχέση. 25 Ιανουαρίου, λοιπόν, πρώτη συνέντευξη το 2021 στο Daily Couscous και είναι, δεν θα μπορούσε νομίζω να ήταν, αλλά δικαιωματικά είναι η Έλλη Κοκκίνου. Έτσι, φορά. Νομίζω ναι. Όλα λάθος. Γίνανε όλα λάθος, όπως και να το πάρεις. Αλλά γι' αυτό το τραγούδι νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει και μου είχες πει ότι ήταν μια τάκα που είχες δώσει εσύ στη Βίκη Γεροθόδωρο και της είχες πει πάνω σε αυτό θέλω να. Ακριβώς. Ήθελα να έχει την έναρξη του ρεφρέν «Αχ βρε καρδούλα μου». Για να μην το πούμε πιο χοντρά, εγώ το έκανα λίγο πιο γλυκά και ζουζουνίστικα. Το λέμε κιόλας. Δηλαδή, οι γυναίκες κυρίως λένε «Αχ βρε καρδούλα μου». Αλλά δεν εννοώ με το καρδούλα μου. Ναι, όχι. Για μην συντηρήσεις. Απλά το λέμε γλυκά. Ναι. Και ήθελα να τελειώνει με το όλα λάθος. Γιατί πίστευα ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν πάρα πολλά λάθη γενικότερα. Και δεν σταματήσαμε το κακό. Ναι, ήταν η αρχή τελικά. Ήταν η αρχή. Πέρασε ένας χρόνος βέβαια για να έρθει η αρχή, αλλά ήρθε. Αλλά εντάξει, τα λάθη είναι για να τα κάνουμε, να τα βιώνουμε, να μαθαίνουμε. Τα λάθη είναι φίλοι μας. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελείως διαφορετικό από τις normal συνεντεύξεις. Χαίρομαι. Ξεχνάς τα λόγια σου στην πίστα. Φυσικά. Ξεχνάς στίχους. Φυσικά. Τα δικά σου ή μόνο, είναι τα ξένα. Όλα. Ωραία. Θα σου πω εγώ ένα στίχο. Και θέλω να μου πεις αν μπορείς να θυμηθείς το τραγούδι. Αυτό το στίχο δεν το ξέρω. Αυτό δεν είναι, άστο. Λοιπόν, είναι παλιό. Είναι παλιό. Πολύ. Όχι πάρα πολύ. Ναι, και Ακρόπολη. Για δεν είναι το 98, ας πούμε, τα πρώτα τραγούδια που είπα. Δεν είναι σίγουρο καταρχάς ότι είναι δικό σου. Μπορεί να είναι δικό σου, μπορεί να είναι Λουνού. Α, okay. Εγώ θα σου πω ένα στίχο και θέλω να μου πεις αν μπορείς κάτι από αυτό να βρεις. Τη συνέχεια του υποτίθεται. Τη συνέχεια του υποτίθεται να μου πεις αν ξέρεις ποιος τραγουδιστής το λέει. Μην είναι τίποτα. Για πες, Χρυσόψαρο. Λοιπόν. Ναι. Θα έρθει σήμερα στις 6. Η ψυχή μου δεν θα αντέξει. Θέλω να το συγχωρήσω, μόνο να μην τον αφήσω. Θα έρθει σήμερα στις 6. Θα έρθει σήμερα στις 6. Η ψυχή μου δεν θα αντέξει. Θέλω να το συγχωρήσω, μόνο να μην τον αφήσω. Να βοηθήσω κι άλλο ή κάτι θυμάσαι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ωραία. Δεν το έχω πει εγώ. Σίγουρα. Δεν είναι δικό σου αν και ντε. Το μόνο να μην τον αφήσω. Αυτό κάτι μου θυμίζει ότι μπορεί να έχω πει. Μόνο να μην τον αφήσω. Αυτό μπορεί να. Το θα έρθει σήμερα στις 6 δεν μου λέει κάτι. Το μόνο να μην τον αφήσω. Μπορώ να στο πάω και πιο πριν. Α, για βοήθα λίγο. Δεν αντέχω να μιλάω. Σε συντρίμια καπνισμένα. Όχι, δεν το έχω πει εγώ. Μου έχουν μείνει ξεχασμένα. Όχι, δεν το έχω πει εγώ. Δεν το έχεις πει. Και γυρίζει και μου λέει πως για μένα πια δεν κλαίει. Όχι, κάποια δεν άλλη στη ζωή του πήγε τώρα και το γκέι. Όχι, δεν το ξέρω το τραγούδι αυτό καθόλου. Είναι δικό σου. Εγώ. Αυτή δεν είμαι εγώ. Αυτή είναι μια άλλη. Δεν ξέρω είναι ποια μια άλλη, ζει σε παράνοια. Μια φορά που το είπα, μια και αυτό. Δεν το ξαναείπα ποτέ όμως. Ήταν από ένα δίσκο σταθμό, θεωρώ. Κωνσταντίνο Πατζή και Εβιδρούτσα. Ναι, αλλά ήταν Ανδρική Κολόνια εκεί. Ή το όπα όπα. Όπως μου είπες εσύ, γιατί εγώ δεν το θυμόμουν. Και πάω πάω. Ναι, και το πάω πάω. Ναι.
Εντάξει. 2000, να πεις και πολλά χρόνια πίσω. 21. Τότε αυτό στα 10 μυαλό, που το έλεγες. Ναι, αυτό το μυαλό πώς ανακρατήσει πια. Αυτό ο σκληρός δίσκος πια δεν κρατάει άλλα. Ωραία. Εγώ θα σου συνεχίσω και θα σε πάω και σε άλλα. Ω, εντάξει, καταστροφή εντάξει. Πλέον. Δεν είναι ένα δικό σου, όχι, νομίζεις, ναι, ναι, πάει, νομίζεις. Πάει, λοιπόν. Πάει. Το παγόβουνο λιώνει. Γιατί ρε εσύ. Γιατί ξέρω εγώ τι. Για να ακούσω στίχο. Το σπίτι πλημμυρίζει. Κύπα για ένα όνειρο, εφιάλτη μου θυμίζει. Το σπίτι πλημμυρίζει. Κύπα για ένα όνειρο, εφιάλτη μου θυμίζει. Έλα τώρα, το δικό μου είναι αυτό. Ποιο? Τι έχω τραβήξει. Α, μπράβο! Νόμιζα, εγώ πήγα πολύ παλιά. Λέω θα με πάει πριν το 2000. Όχι, εντάξει, αυτό το δίνω. Εντάξει. Έλεγα, αν δεν μου βρει και αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι πάμε να ακούσουμε πριν επιστρέψουμε. Τι πάμε να ακούσουμε. Θέλεις να ακούσουμε κοσμοθεωρία. Θέλω να ξέρω ότι είχαμε καλλιτέχνη εβδομάδα. Όχι την εβδομάδα που μας πέρασε, την προπροηγούμενη. Και γίνει χαμός. Το θυμάμαι. Γίνει χαμός. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μας, οι ακροατές. Εκείνοι επιλέγουν τον καλλιτέχνη. Ας βάλουμε την κοσμοθεωρία που είναι ένα κλασικ τραγούδι. Και είναι και πάρα πολύ ωραία αυτή την εποχή να λες ότι με έχω ζω στον κόσμο το δικό μου. Πες ότι στην υποθέση θα το θυμηθώ. Σημερώματα Σαββάτου, έτσι επιστρέψαμε, τέταρτο ημίωρο εκπομπής Daily Couscous, συνεχίζεται και ακούτε και δεν είμαι μόνος μου στη σημερινή εκπομπή, 25 Ιανουαρίου και έχουμε την πρώτη καλεσμένη του 2021 που είναι η Έλλη Κοκκίνου. Να το ξαναπούμε. Έτσι, για τους ανθρώπους που μόλις τώρα συντονίσαμε στους ραδιοφωνικούς τους δέκτες. Και καλό σας βρήκα και πάλι. Έτσι, έχουμε παίξει με δύο στίχους, ναι. Να πάμε στον τρίτο και στο φαρμακερό. Ωραία. Που λέμε. Ναι. Λοιπόν, κρατάω πάντα μια ανάσα για την άμυνα. Όταν φοβάμαι πως τελειώνουν οι αντοχές μου. Ό,τι αγάπησα, ούτε για αστείο δεν θα άφηνα. Όλα τα λάθη και οι χαρές είναι δικές μου. Κενό. Πι. Όλα τα λάθη και οι χαρές. Μου λες ξανά το στίχο. Ναι. Κρατάω μια ανάσα για την άμυνα. Όταν φοβάμαι πως τελειώνουν οι αντοχές μου. Ό,τι αγάπησα, ούτε για αστείο δεν θα άφηνα. Όλα τα λάθη και οι χαρές είναι δικές μου. Καταρχάς, να πούμε είναι δικό σου. Όχι. Σίγουρα. Ναι. Όπως το πρώτο που ακούσαμε. Όχι, δεν είναι δικό μου. Είναι Νατάσα ή Σαμπάνης. Ούτε Νατάσα ούτε Σαμπάνης. Δεν ξέρω. Μπορώ να σε βοηθήσω ποια είναι η ερμηνεύτρια, αν μπορείς να μου βρεις το τραγούδι. Δεν σου έχω πει. Σου έχω πει κουπλέ, δεν σου έχω πει ρεφρέν. Γιατί δεν μου έχεις πει ρεφρέν. Ωραία, θα σου πω. Θα σου πω ένα κομμάτι του ρεφρέν. Θα σου πω ναι. Το δεύτερο μισό. Και αν λείπεις εσύ, μου έχει μάθει η ζωή να αγαπάω και τον εαυτό μου. Δεν το ξέρω. Έχει γίνει επιτυχία. Έχει ακουστεί. Δεν το ξέρω. Με τη Μελίνα Σλανίδου, με τη Μελίνα Σλανίδου έχεις τραγουδήσει ποτέ μαζί. Όχι. Α, εντάξει, πάλι καλά. Λέει το τραγούδι, με φωνάζουνε με το μικρό μου, ναι. Η φωνή μου τραγούδι του δρόμου. Ναι. Το ξέρεις αυτό, το έχεις ακούσει ποτέ? Μπορεί αν ακούσω τη μουσική, ναι. Τώρα με φωνάζουνε με το μικρό μου. Έτσι ήταν και ο τίτλος ναι, του δίσκου. Ναι, έτσι βέβαια. Γιώργος Παπαδόπουλος, Όλγα Βλαχοπούλου. Να πούμε για την ιστορία. Να το τραγουδάς, για να εγώ, το καταλάβει. Εγώ άμα σε τραγουδάω νομίζω ότι το καταλάβει άνθρωπος. Γιατί είμαι ο πιο άφωνος. Εσύ. Εγώ. Εγώ στα Βυζαντινά μην να σου αρχίσω. Πω. Στα Βυζαντινά είμαι πάρα πολύ καλός. Ναι. Στα εμπορικά mainstream. Άρα δεν είσαι άφωνος. Δεν έχω σωστή τοποθέτηση στα. Ναι, άρα δεν είσαι άφωνος γιατί η Βυζαντινή είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολη από τα τραγούδια που τραγουδούν. Ναι, απλά τη Βυζαντινή επειδή την έχω κάνει. Σαν εκπαίδευση, με αυτό μου είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολη όμως. Ναι. Να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Βεβαίως. Ακούσαμε ξημερώματα Σαββάτου, ακούσαμε όλα λάθος. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά τραγούδια. Και εγώ άκουσα επίσης ότι ετοιμάζουμε και ένα δίσκο. Ο δίσκος κυκλοφορεί πάρα πολύ σύντομα, ναι. Μέσα σε αυτό το μήνα, μέσα στον Ιανουάριο. 25 είμαστε τώρα, δηλαδή σε επόμενες 5 μέρες θα το μπορεί έχουμε. Να κυκλοφορήσει 27 δηλαδή. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί όχι. Όχι, θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιανουάριο. Μπράβο. Περιμέναμε να ανοίξουν τα καταστήματα για να κυκλοφορήσει το σαν φυσικό υλικό δηλαδή. Α, θα είναι και φυσικός φορέας, ναι, όχι ναι, μόνο ναι, ναι. Digital. Κοίτα, είναι γενναία απόφαση στις εποχές που είπαμε οι πωλήσεις... Είπαμε να το κάνουμε ναι, αυτό. Μπράβο. Αλλά digital κάθε... πολύ συχνά θα κυκλοφορούμε και τα καινούργια τραγούδια. Πόσο καιρό έχουμε από τον προηγούμενο δίσκο? Νομίζω αρκετό. Από το 2015 έχουμε 6 χρόνια. Ναι, είναι ο 10ος δίσκος, το 10ο άλμπουμ. Στο σύνολό μου. Ωραίο. Ναι. Είδες, ξεκινήσαμε και μια. Το πρώτο σου δεν ήταν η Αττική Κολόνια.
Όχι, το Κάποια Μέρα ήταν το πρώτο μου. Βασικά το πρώτο που έχω βγάλει, όχι σε δικό μου άλμπουμ όμως, δισκογραφικά, ήταν σε ντουέτο του Γιάννη Σπανού, το «Σαν με κοιτάς», που το είχα κάνει επανεκτέλεση με τον Κώστα Χρήση. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, και ήταν το πρώτο μου βίντεο κλιπ. Και τη σκηνοθεσία είχε κάνει ο Μανώλης Τζιράκης τότε. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία αρχή αυτό. Ναι, και μετά ήρθε Αντώνης Βαρδής. Στην πορεία του οποίου τραγούδι κάνω επανεκτέλεση μετά από 23 χρόνια. Το Κάποια Μέρα. Αντώνης Βαρδής, Γιούλα Γεωργίου. Μπράβο, αυτό το θυμάμαι. Αυτό το θυμάμαι. Έχουμε κάνει μια επανεκτέλεση. Το θυμάμαι αυτό, ναι. Πολύ ωραίο. Ναι. Εντάξει, ο Αντώνης Βαρδής νομίζω λείπει, μιας και τον αναφέραμε. Πολύ. Είναι ένας, βέβαια, λείπει, αλλά παράλληλα είναι και εδώ. Πάντα είναι εδώ με τη μουσική του, ναι, με τη φωνή του, και ήταν ένας τρόπος, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, ήθελα να έχω Αντώνη Βαρδή και ήθελα να έχω ένα τραγούδι του ξανά στο άλμπουμ, και από τη στιγμή που το έχω τραγουδήσει, νομίζω ότι τώρα θα του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Και φαντάσου τώρα, όταν εσύ... Είσαι στις αρχές σου. Δεν είναι ότι η Ελκοκίνο, ας πούμε, ήταν μια εμπορική τραγουδίστρια ή μια τραγουδίστρια η οποία είχε μια πορεία διαγράψει. Σε εμπιστεύτηκε γιατί σε είδε και είδε κάτι σε σένα. Που αυτό είναι, για μένα, ας πούμε, κάποιες φορές είναι πιο συγκινητικό. Ήταν πάρα πολύ γλυκιά η προσέγγιση του όταν μου πρότεινε να μου γράψει τραγούδι. Δουλεύαμε ήδη 2 χρόνια συνεχόμενα μαζί. Του έκανα φωνητικά, του έκανα δεύτερες δηλαδή σε όλες τις εμφανίσεις. Τραγουδούσαμε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, non-stop, 2 χρονιές. Με βρήκε, όχι με βρήκε, μάλλον μετά συνεχίσαμε να έχουμε πολύ καλές σχέσεις και επαφές, γιατί ήμασταν στούντιο πολύ, έκανα φωνητικά και δεύτερες στο άλμπουμ που έγραφε για εκείνον, για το Γιάννη, για τη Γλυκερία. Δούλευες πολύ δηλαδή. Δούλευα πολύ, ναι. Και σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου, εκεί που ήθελα εγώ να του προτείνω να μου γράψει τραγούδι, με πρόλαβε και μου το πρότεινε εκείνος. Και είναι μια κίνηση τόσο γλυκιά, μιας πατρικής φιγούρας που τότε είχα χάσει και τον πατέρα μου, δηλαδή τον ίδιο μήνα, και ήταν σαν να ήθελε να μου δώσει μια χαρά. Μπράβο. Και μπράβο, δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ, παρά μόνο να το θυμάμαι για μια ζωή. Θα σε πάω σε ένα τελείως διαφορετικό ύφος, είδος, όλα. Είμαστε στη χρονιά των reality, ναι, πλέον. Έχουν ξαναμπεί πιο στα στη ζωή μας. Πώς εσύ το βλέπεις όλο αυτό το πράγμα? Big Brother, τώρα ξεκινάει τον επόμενο μήνα και το House of Fame, που είναι μια κόπια, ένα παρεμφερές πράγμα με το Fame Story. Όλο αυτό που ξανάρχεται. Κοίτα, νομίζω επειδή βρισκόμαστε και σε μια περίοδο εγκλεισμού, καραντίνας, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος δεν βγαίνει. Άρα κοιτάζει και περνάει μια χαρά και είτε γελάει, είτε ταυτίζεται, είτε θυμώνει με τους παίκτες, εννοώ που μπορεί να ταυτιστεί με κάποιο χαρακτήρα. Κάποια μ' αρέσουν, κάποια όχι. Κάποια τα παρακολουθώ, κάποια όχι. Εσύ, επειδή είσαι και η μητέρα, κάποιες φορές εκνευρίζεσαι με κάποια πρότυπα που ενδεχομένως περνάνε? Δεν μ' αρέσουν όλα. Δεν σε αρέσουν? Δεν μ' αρέσουν όλα. Δηλαδή το Survivor που έχει αγωνίσματα μέσα μ' αρέσει πολύ. Ναι. Μ' αρέσει. Θα πήγαινε στο Survivor ποτέ? Να κοιμάμαι στα σανίδια. τώρα μέσα και κοιμάμαι τώρα στα σανίδια. Όχι, τώρα σανίδια. Και να τρώω καρύδα μόνο? Όχι. Πάρα πολύ γενική. Και να μετράω τους κόκκους του ρυζιού. Ποτέ? Στη φάρμα, ας πούμε, έτσι, που όχι, τώρα είναι να ξεκινήσεις τον Αντένα. Όχι, δεν θα ήθελα να είμαι κάπου και να έχω την κάμερα 24 ώρες το 24ωρο πάνω μου. Δεν είμαι αυτής της λογικής νοοτροπίας, δεν μου αρέσει. Δεν σ' αρέσει? Όχι. Εντάξει. Τι ακούμε στη συνέχεια? Στη συνέχεια να ακούσουμε το Τάξε μου. Ξέρεις, είναι αυτό που λένε ότι το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να αλλάξεις ή να εξαγοράσεις είναι το χρόνο. Ναι. Είναι που περνάει. Και περνάει πίσω αυτό, ναι. Γι' αυτό πρέπει να τον αξιοποιούμε. Ναι. Τον αξιοποιείς, πιστεύεις? Προσπαθώ, όχι πάντα. Τώρα με την καραντίνα, με όλο αυτό που κατά κάποιο τρόπο ο χρόνος ήταν... Ξέρεις τι, για να είμαι ειλικρινής, περνάω φάσεις. Ναι. Γιατί είναι και μεγάλο το διάστημα, έτσι. Είναι, ναι. Είμαστε 10 μήνες τώρα. Δεν είναι 2-3 μήνες. Όχι. Έχω περάσει διάφορες φάσεις. Και ειδικά στον κλάδο της ψυχαγωγίας είναι καταστροφή. Χρόνο. Είναι, ναι, καταστροφή. Είναι άλλες στιγμές που είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη.
γιατί είμαι στη φύση μου, από τη φύση μου είμαι αισιόδοξο άνθρωπο γενικότερα και θέλω πάντα να βλέπω κάτι θετικό. Αλλά υπάρχουν και στιγμές, αυτές οι ρημάδες, οι στιγμές, οι οποίες με πιάνει μια μαυρίλα και μια απεσιοδοξία και ένα υπερβολικό άγχος. Προσπαθώ να το αποβάλω, γιατί μόνο καλό δεν κάνει. Τα καταφέρνω συνήθως, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι συνέχεια μες στην καλή χαρά, γιατί πρώτα απ' όλα ενδιαφέρομαι και για μένα, αλλά όχι μόνο για μένα, δεν είμαι μόνη σε αυτόν τον κόσμο. Και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας επηρεάζουν τους πάντες. Σαφέστατα. Επηρεάζουν τα παιδιά μας, επηρεάζουν τις οικογένειές μας, τους φίλους μας. Και δεν μπορώ να είμαι εγώ συνέχεια μες στην καλή χαρά όταν ξέρω ότι οι άνθρωποι δίπλα μου υποφέρουν και δεν ξέρουν τι με λιγενέστε. Έτσι, άρα πρέπει να είμαι κι εγώ λίγο σε μια ισορροπία και να... Να ξέρεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Ακριβώς. Όμως δεν θέλω να με παίρνει από κάτω. Πάντα με μια αισιοδοξία στα πράγματα. Πάντα με μια αισιοδοξία, με μια ισορροπία. Σίγουρα θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Αυτό είναι δεδομένο. Τα πράγματα θα αλλάξουν. Έχουμε φτάσει στον πάτο. Από τον πάτο πόσο πιο κάτω. Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο μας ήρθε σαν κεραυνό στην εθρία. Δεν το περίμενε κανένας σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα περάσει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το θέμα είναι τα κατάλοιπα που θα αφήσει να μπορέσουμε να τα προσπεράσουμε και να τα νικήσουμε. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Άλλοι περνάνε πιο δύσκολα, άλλοι περνάνε πιο εύκολα. Η ζωή δεν είναι ίδια για όλους. Ούτε ίση επίσης, ναι, για όλους. Ναι. Δεν πρέπει να βγάζουμε κακία και ζήλια στους ανθρώπους. Που μπορεί να είναι καλύτερα από εμάς. Που μπορεί να είναι καλύτερα, αλλά να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα έδαφος, να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτό. Και να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε, εμείς εννοώ όποιος από εμάς, ναι, μπορέσει να κάνει το καλύτερο για τον εαυτό του. Δέκατος δίσκος λοιπόν, είπαμε και από την αρχή. Ναι. Είμαστε, μετρήσαμε 21 χρόνια από το 2000 που είπαμε για το τραγούδι που ξεκινήσαμε. Στη δουλειά είσαι πόσα? Είμαι από το 90. Άρα 31 χρόνια. 90, 31. 31 χρόνια. Βάλε 29, γιατί 2 χρόνια ήμουν Αμερική για σπουδές. Ναι. Άρα 29 χρόνια στο χώρο δουλεύοντας. Δύσκολα. Έχουν έρθει δύσκολες στιγμές, αλλά η κάθε χρονιά που πέρναγε ήταν ένα πολύ ωραίο μάθημα. Έχω πει πολλά όχι, έχω κάνει λάθη, έχω πει ναι. Ξέρεις, δεν έχω μετανιώσει για κάποια πράγματα, αλλά και για κάποια άλλα όχι. Εγώ, έτσι είναι, νιώθω ότι το μεγάλο μπαμ έγινε με τους Μασάι. Και πολύ σωστά το λες, το 2003. Θυμάμαι ότι είχε γίνει, εμείς μόλις είχαμε έρθει Αθήνα, γινότανε συλλαλητήριο στην Παραλίκη. Ναι. Δεν έβρισκες τραπέζι, για ένα-δύο μήνες δεν έβρισκες τραπέζι. Ήταν καταρχάς ένας δίσκος, ο οποίος... Δεν ξέρω αν υπάρχει τραγούδι που να μην ξέρουμε από αυτό. Το Αποκάλυψη το θυμάσαι? Είναι ένα τραγούδι. Αποκάλυψη, το... έχει γίνει τίποτα κρύφο. Δεν θα μην... Είδες? Το θυμάσαι. Ναι. Άρα όλα... Έγιναν όλα. Ήταν όλα στο κόκκινο. Νομίζω ότι ακόμα και το outro είχε γίνει επιτυχία, ναι, τότε που είχαν κάνει, ναι, με το αυτό το καλοκαίρι. Και μετά έχεις κάνει, νομίζω επειδή είχε γίνει τεράστια επιτυχία και τον Κούτσι τότε που είχε γράψει στον Μαζονάκη και τον Μασάι, κάνανε τον Κούτσι στον Μασάι, mm-hmm, σε κάτι Καλλιστεία. Στα Καλλιστεία του Αντένα, ναι. Είδες που έχω καλή μνήμη. Όλα τα θυμάσαι. αν αρχίζω και ξεχνάω εγώ τι έχω κάνει. το ξέχασε τραγούδι σου, Χριστιανή μου, δηλαδή. Πες το μόνο. Το 2000. Λοιπόν, οπότε είπαμε δέκατος δίσκος. Ναι. Δύσκολη εποχή για δίσκο, έτσι. Εννοώ, δεν, κυρίως όλοι πορεύονται με singles σε αυτή την περίοδο. Ναι, αλλά έχω, ξέρεις τι, έχω ήδη κυκλοφορήσει 5. Ναι. 5 singles στον επερχόμενο τάξη δίσκο. Τα ακούσαμε. Τάξη μου, να την αγαπάς, όλα λάθος, ξημερώματα Σαββάτου και τώρα το... Το καινούργιο μας τραγούδι. Το καινούργιο μας τραγούδι. Για όνομα του Θεού. Άρα, το ότι έχω τραβήξει είναι το 5ο single, ας το πούμε, και τα υπόλοιπα τραγούδια είναι το επανεκτέλεση κάποια του κάποια μέρα και άλλα 4 ολοκένουργια τραγούδια που δεν περιέχονται στο άλμπουμ. Ωραία. Κοίτα, είναι τολμηρό από ποια άποψη, ότι είμαστε σε μια δύσκολη εποχή, ναι, και παρόλα αυτά κάνεις παραγωγή, φωτογράφηση, όλα άλμπουμ, αυτά τα πράγματα, δηλαδή όλο αυτό έχει ένα κόστος. Μπορεί εμείς να βλέπουμε, να ακούμε ένα τραγούδι, όλο αυτό όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι βασικά, βέβαια, πίσω από όλη αυτή τη δουλειά. Και
Μπράβο, μπράβο που σε, σε αυτές τις εποχές, ας πούμε, το, δεν πάμε να πάβεις και λες, εντάξει, είναι μια δύσκολη περίοδος, άστο για πιο μετά. Δεν μπορούμε να το παραμελήσουμε. Ό,τι το αφήνεις θα σε αφήσει. Ναι. Αναγκαστικά, αυτό είναι αποδεδειγμένο. Κανόνας. Και είναι ωραίο τουλάχιστον μέσα σε αυτή την παύση τόσων μηνών που έχει συμβεί στη δουλειά μας, τουλάχιστον εμείς ήμασταν δημιουργικοί και παραγωγικοί, γιατί όλο αυτό σε αφυπνίζει λίγο, σε ξυπνάει, σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ασχολείσαι με τη δουλειά σου. Με λίγο διαφορετικό τρόπο, να αλλά ασχολείσαι. Δεν σε βοηθάει και περισσότερο το γεγονός ότι είναι και πιο ξεκούραστη φωνή σου να μπορείς να τραγουδήσεις κάτι? Γιατί, ας πούμε, βέβαια, σε μια κουβέντα που είχαμε την Πρωτοψάλτη, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση που μου έλεγε ότι επειδή αυτό το τραγούδι που θα τραγουδήσω ήταν τότε, είχε κάνει paper cut με Νίκο Μωραΐτη. Mm-hmm. Και ήταν μέσα ένα κομμάτι, μια παρλάδα του Ξαρχάκου. Και έλεγε ότι για 2 μέρες κάνει πλήρη αφωνία. Την προηγούμενη μέρα κοιμάται πολύ νωρίς. Γιατί λέει, αυτό που θα τραγουδήσω θα μείνει για πάντα. Ναι. Και εγώ να φύγω, αυτό θα είναι εκεί. Αυτό οπότε με ενδιαφέρει να είναι σωστό. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση. Μα όλοι έχουμε εδώ, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε δουλέψει πολύ τη φωνή μας το χρονικό διάστημα αυτό, γιατί ήταν και πιο ξεκούραστο ο λαιμός μας. Και συνάδελφοί μου που ξέρω κάνανε και εκείνοι μαθήματα και ασκήσεις στο σπίτι, όπως και εγώ. Γιατί αν το αφήσεις, σε αφήνει. Ναι. Έχουμε ξεχάσει λίγο να τραγουδάμε, αλλά σιγά σιγά, ξέρεις, όταν δεν το αφήσεις και κάνεις ασκήσεις σου, κάνεις τα μαθήματά σου. Είναι εκεί. Θέλει λίγο να ξεκινήσει. Είναι σαν τα αγγλικά. Μόλις βρεθείς στη στιγμή να τα χρησιμοποιήσεις, σιγά σιγά έρχονται όλα. Δεν ξεχνιέται το ποδήλατο. Ναι. Σαν το ποδήλατο δεν το ξεχνάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ για σε όλη αυτή την κουβέντα. Καλό τάξιδο. Εμείς το αγαπήσαμε την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και ελπίζω καλό τάξιδο και ο καινούριο δίσκο. Και σιγά σιγά φαντάζομαι και τα άλλα 4 θα βρουν 5 με το κάποια μέρα. Θα βρουν το δρόμο του κι αυτά. Και να σου πω και το τίτλο του άλμπουμ που ξέχασα να σου πω, θα λέγεται «Τα συναισθήματά μου». Υπάρχει τραγούδι το οποίο έχει αυτό το τίτλο μέσα ή... Όχι, υπάρχει σε στίχο. Σε στίχο. Υπάρχει σε στίχο, αλλά όχι σαν τίτλο στο ωραίο. Ωραίο όμως. Ναι, είναι πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο. Και αν είναι στο κόνσετ που είδαμε και το εξώφυλλο του ότι έχω τραβήξει όλο το εικαστικό του δίσκου ή δεν έχει καμία σχέση? Δεν μπορώ να πω ότι είναι μακριά, αλλά δεν είναι και ίδιο. Είναι πολύ διαφορετική φωτογράφηση, δηλαδή έχουμε δουλέψει. Είμαστε σε πολλή αναμονή για να ακούσουμε το νέο σου δίσκο, Έλικο Κίνο. Έχει πραγματικά πολύ ωραία τραγούδια. Είναι πάρα πολύ έχουν ωραία διαφορά. Τραγούδια. Κοίτα, τα μισά τα ξέρουμε. Και είναι όντως πολύ ωραία. Τα άλλα μισά. Εγώ είμαι περίεργος να δω που έχετε κάνει το κάποια μέρα. Πολύ περίεργο να σου πω. Είναι και άλλα τραγούδια διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή θα ακούσεις και πιο pop τραγούδι, πιο ανάλαφρο. Θα ακούσεις και λαϊκή μπαλάντα. Πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσεις ρούμπα. Έχω ωραία τραγούδια, πραγματικά αγαπημένα τραγούδια. Έπρεπε να είχαμε το δίσκο να τον είχαμε βάλει να παίξει. Μα ναι. Και στο τσακ δεν το προλάβαμε. Δεν πειράζει. Δεν βαριές. Δεν πειράζει. Στο κλείσιμο της χρονιάς που ξανάρθει το καλοκαίρι θα έχουν κυκλοφορήσει όλα. Έτσι, θα τα πω. Θα τα... Και να έχουν ανοίξει και τα μαγαζιά να δουλεύουν. Αυτό, αυτό. Αμήν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά και να προσέχουμε όλοι.